Σχεδόν όλα λάθος, Β. Χωρίς πρόλογο. Το περιδικαίου αίσθημά σου είναι λάθος. Το πόσο ανάπηρα μιλάς και εκφράζεσαι, που αποκαλύπτει πόσο ανάπηρα σκέφτεσαι και νιώθεις, είναι λάθος. Η χαμηλή σου αισθητική είναι λάθος. Η ατομική και συλλογική σου συνείδηση, που είναι στον Τάρταρο, είναι λάθος. Η ανεπάρκεια της αγάπης σου, που είναι ικανή μόνο για εφημερότητες, καρδούλες, αρκουδάκια, ψευτοαγκαλιές, χλιαρές χειραψίες, ψεύτικα χαμόγελα και αεροφιλιά σε γάμους και βαφτίσια, είναι λάθος. Η παιδεία σου είναι κάτι παραπάνω ακόμα από λάθος. Σε μαθαίνει πως να μην σκέπτεσαι και να μην νιώθεις, αντί πως να σκέπτεσαι, όχι τι, και πως να νιώθεις. Οι θρησκείες σου, που είναι όλες μεσαιωνικά μπάζα, είναι λάθος. Τα πολιτεύματά σου, που είναι απλοϊκά και φαύλα, είναι λάθος. Ο νοσηρός σου εγωισμός και οι απέραντες ανακόλουθες εκλογικεύσεις σου είναι λάθος. Οι υδροκέφαλες ρυπαρές, απάνθρωπες και δυστοπικές σου μεγαλοπόλεις είναι λάθος. Οι σαθροί, ανώριμοι, συμβατική ή αποτυχημένη γάμη σου, εντός των οποίων τεκνοποιείς κιόλας, είναι λάθος. Οι ρηχές, συμβατικές και ευάλωτες φιλίες σου, είναι λάθος. Η ιεράρχηση των αξιών σου, είναι λάθος. Οι ιεραρχίες σου, που είναι διαβλητές και αναξιοκρατούμενες, είναι λάθος. Η δομή της δημόσιας διοίκησής σου, είναι λάθος. Το παροχημένο, τυπολατρικό, διεφθαρμένο δικαστικό σου σύστημα και η προέκτασή του, που είναι το κατεφημισμόν σοφρονιστικό σου σύστημα, είναι λάθος. Η κατανομή και η διανομή των πόρων σου είναι λάθος. Ο υλισμός και ο υπερκαταναλωτισμός σου είναι λάθος. Η εξάρτησή σου από το smartphone σου και η αποσωματοποίησή σου είναι λάθος. Ο υπερπληθυσμός σου, αυτός και αν είναι λάθος. Μα ακόμα και κάποιες από τις πιο συνηθισμένες ευχές σου να πάρει ευχή, είναι λάθος. Χρόνια πολλά, αντί χρόνια καλά. Να ζήσεις, αντί να ευημερίσεις. Στην ευχή του Θεού, αντί τύχη αγαθή. Έχω πολλά ακόμα, αλλά δεν μπορεί να θέλεις κι άλλα. Ούτε κι εγώ θέλω δικαιολογίες όμως. Σου είπαν κι άλλοι τέτοια πριν από μένα. Όχι αυτά ακριβώς, ούτε όλα αυτά μαζί. Πάντως τέτοια. Τους είπες τρελούς. Τους λιδόρισες. Τους τελείωσες. Στην καλύτερη περίπτωση, τους αγνόησες επιδεικτικά. Είσαι φορέας μιας κοινωνικής συμπεριφοράς του ανθρώπου που μελετήθηκε αρχικά με ένα πείραμα τη δεκαετία του 1950 και λεγόταν The Ash Conformity Test. Αυτό το τεστ ήταν ένα πρώτο πειραματικό τεκμήριο, υπήρξαν και άλλα έκτοτε, για το πόσο πρόθυμα ακολουθεί την ομάδα, το κοπάδι, την κοινωνία, τον όχλο, ακόμα και όταν βλέπεις ή καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνουν ή πιστεύουν ή θέλουν οι πολλοί, είναι λάθος. Κανείς δεν καλλιέργησε τη λογική, τη γνώση, τη συνείδηση και τον αυτοσεβασμό σου, ώστε να μην τα προδίδεις όλα αυτά μαζί και μάλιστα με το παραμικρό. Είσαι ένας τύπος που αν δεν μπορείς να βγάλεις μισθό επιμένοντας ότι οι γάιδαροι δεν πετάνε παρά μόνο με ανθρώπινα πτυτικά μέσα, εκτός και αν τους πάρει ανεμοστρόβιλος. Εύκολα θα πεις και εσύ ότι οι γάιδαροι πετάνε. Είσαι μάλιστα τόσο αλωτριωμένος, ώστε αν επιδιώκεις εν θέρμος μια προαγωγή, πρόθυμα θα διηγηθείς ιστορίες στις οποίες έγινες και αυτό της μάρτης γαϊδάρων που πετούσαν. Ακόμα και σε σμήνος, αν ο μισθός είναι παχυλός. Αλλά και τι να κάνεις, να ψοφήσεις τις πείνας, να δυστυχήσεις, να καταντήσεις, να υποφέρεις και να μαρτυράς
προασπιζόμενος τις απόψεις σου, τη συνείδησή σου και την ακεραιότητά σου, όπως εγώ. Εσύ όμως δεν λες ότι είσαι χριστιανός, ή τέλος πάντων εσύ δεν είσαι ο ασπαζόμενος τις περισσότερες από τις βασικές αρχές και αξίες του χριστιανισμού, και δηλώνεις ενδεχομένως άθεος ή περιφερειακός της θρησκείας. Λοιπόν, η απάντηση για σένα είναι ναι, να θυσιαστείς. Αυτό δεν έκανε ο αρχιετυπικός πρωταγωνιστής και ήρωας της θρησκείας σου? Σταυρώθηκε για σένα. Να θυσιαστείς λοιπόν. Και ας το κάνεις στα δικά σου μέτρα, φροντίζοντας η μακρά, όχι η βραχία, εκτός και αν είναι μεγάλης λάμψης, πορεία σου προς τη θυσία, να είναι το δυνατόν πιο υποφελής για την ανθρωπότητα και το δυνατόν λιγότερο επιβλαβής, δηλαδή υποφερτά επώδυνη, για εσένα. Δεν σου ζήτησα τις κορυφαίες επιδόσεις του Ιησού. Δεν είπα να σταυρωθείς ή να αγιάσεις. Ούτε είπα να μην. Είπα έστω να μην επιδιώκεις μία πορεία τελείως ανευλαβή, τελείως ανώδυνη, τελείως αυτοσυντηρητική. Να σου το πω αλλιώς. Αν ο Ιησούς ήταν άλτης μήκους και κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 9 μέτρα, εσύ πήδα 7,5 μέτρα, πήδα 7 μέτρα, πήδα 6,5 μέτρα. Αλλά κάνε μήκος. Νομίζω είμαι σαφής. Και αν δεν μπορείς να πεις την αλήθεια, λέγε τουλάχιστον τι είναι ψέμα. Το να μην αφήνεις το ψέμα του κόσμου να ξεχυλώνει, είναι και αυτό κάτι. Αλλιώς, δεν είσαι κάποιος, είσαι καθένας, που και σαν ήχος και σαν έννοια είναι πολύ πιο κοντά στο κανένας παρά στο αξιότιμο κάποιος. Το κάποιος μαζί με το ένας είναι τα νοητικά αντίθετα προς το καθένας και το κανένας αντίστοιχα. Διαλέγεις κάθε μέρα, κάθε ώρα.